Με την κατάρρευση του καπιταλισμού ήρθε η επιβολή ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Η κοινωνία βρίσκεται σε αποσύνθεση. Οι χοντροί της κοινωνίας ταυτίστηκαν με το προηγούμενο καθεστώς και σπρώχτηκαν άμεσα στο περιθώριο. Τα κτίρια στα οποία υποχρεώνονται πλέον να ζουν αποτελούν περιουσία του νέου πανίσχυρου κράτους. Κρατικοί υπάλληλοι μαζεύουν τα χρήματα. Πέντε χοντροί που ζουν κάτω από την ίδια στέγη έχουν δημιουργήσει μια ομάδα που φιλοδοξεί να ανατρέψει το καθεστώς. Κλεισμένοι για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι, η μόνη τους επαφή με τον έξω κόσμο είναι η υπάλληλος του κράτους που μαζεύει τα νίκια. Η Νάνση. Δηλαδή, εγώ. Αγαπητή μου, γυναίκα Άιρις. Ένα μικρό σημείωμα για να σου πω ότι όλα πάνε καλά. Αγαπητή μου, γυναίκα Άιρις. Ένα μικρό σημείωμα για να σου πω πως όλα πάνε Thank you.
Ενώ ο Φιντς κοιτάζει τα σκίτσα του από τις καλές μέρες που πέρασαν, οι άλλοι επιστρέφουν από μια ακόμα αποτυχημένη απόπειρα να βρουν εκρηκτικά. Καμώ το σπίτι τους είχαν όπλα. Τα κολόπεδα. Πήγαμε έξω στο πάρκο. Υπάρχει ένα εργοστάσιο εκρηκτικών στο πάρκο. Τι έγινε? Σκάτια. Πήγαμε έξω στο πάρκο. Υπάρχει ένα εργοστάσιο εκρηκτικών. Το ξέρω, ρε ηλίθιε, τι έγινε, ρωτάω. Σκάστε, ρε! Μη φωνάζετε. Ας σ' ακούσει αυτός. Σκάτια, ρε, τις μισομερίδες. Κολόπεδο. Χανόπλα, ρε, οι κοκαλιάριδες. Νόμιζα θα σε ανάμενα μέσα. Νόμιζα είχαμε χαθεί στα σίγουρα. Σκάσε, ρε! Καμό. Αν μπεις ποτέ σε ένα τέτοιο μέρος, δεν θα θες να ξαναδείς ποτέ πια. Θα ξεχάσεις. Μιλάμε για φυλακή, γαμώτη μου! Σκάσε, ρε χοντρέ! Σκάσε! Δεν θα μας έπιαναν. Παιδιά, δεν είναι η ώρα για ύπνο. Ενοχλούμε. Πήρες το δυναμίτι. Εσύ τι νομίζεις? Μπορεί να σου φανεί λίγο σκληρό αυτό που θα σου πω, αλλά θέλω να το δεις με καθαρό μυαλό. Θα φάμε την κοκαλιάρα. Τι εννοείς? Την κυρία Νάνση Μπετούλς, ψητή. Δεν έχουμε πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Φιντς. Όχι βιαστικές κινήσεις. Θέλω πρώτα αιτιολόγηση. Όλη την υπόθεση. Γραπτός. Θέλω να τη γράψεις. Εντάξει. Α? Θέλω στην επόμενη συνεδρίαση να την παρουσιάσω. Α? Σκάστε!
Κύριε, η ώρα περνάει. Πρέπει να είμαστε σύντομοι. Φίντς. Επαναστατική οργάνωση χοντρή ενάντια στην επανάσταση. 18η συνεδρίαση. Ειδική συνεδρίαση. Το άγαλμα της επανάστασης παραμένει στη θέση του. Τι λέτε να φοράει σήμερα η Νάνση? Σίγουρα παντελόνι. Ας είμαστε αισιόδοξοι, αγαπητέ μου χοντρέ. Από τη φύση μας προσδοκούμε το αδύνατο, αγαπητέ μου χοντρέ. Τι θα λέγατε για εκείνο το κόκκινο το αεράτο φουστανάκι που είχε τα σχεδιάκια στο σημείο του στήθους και... Γεννήθηκαν δύο ποντικοί μες στο στομάχι ενός ανθρώπου. Στην εφημερίδα το λέει. Συνεχίζω. Με τη γραμμή να φτάνει μέχρι λίγο πάνω από τα γόνατα, α? Κομψότατο. Εγώ προτιμώ το κίτρινο φουστάνι. Να, μια καλή επιλογή, νέε μου. Έβγε. Τώρα μιλάς σαν πραγματικός χοντρός. Ο κύριος Φίντς πολύ σκεφτικός μας δείχνει. Άλλη φορά από τη θέρμη του για την πρόβλεψή του έβαζε και στοιχήματα χωρίς να έχει τα απαραίτητα. Θα ανοίξω εγώ. Κάντε στην άκρη ρε χοντρή να περάσει ο άνθρωπος. Γεια σου, Μέη. Γεια σου, Μίλιγκαν. Γεια σου, Γκλινό. Γεια σου, Φίντς. Δεν έχω άλλα. Γεια. Γεια. Θα πάρω το τουφέκι μου και φαγητό σε ταπέρ. Τη ζώνη με τις σφαίρες μου για τη λιγούρα κράκερ. Το έλεγε και ένας χοντρός που πέθανε στον ύπνο, πως θα έρθει η επανάσταση από ένα ωραίο δείπνο.
Εσύ γιατί δεν μ' αγάπησε? Δεν ξέρω να χορεύω. Αγαπητέ κύριε Φίτς, η υπηρεσία κατοίκησης μεταλλήπης διαπιστώνει ότι καθυστερείτε το ενίκιο σας. Αν η υπόθεση αυτή δεν τακτοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου υπό του νόμου 7 ημέρου, θα σας απαιτηθεί η εξέβρεση άλλης κατοικίας. Νάνση Μπετούλς. Τι είναι αυτό? Από την Νάνση, σχετικά με τον Νίκη. Το ξέρω, χοντρέ. Σε 7 ημέρες, πού θα βρεις λεφτά? Επισκεπτόμουν το Φίντς κρυφά από τους άλλους. Γλιστρούσα στο δωμάτιό του χωρίς να με καταλάβει κανείς. Γεια σου, αγκαλίτσα. Που κάνει τόση ζέστη έξω που ο οδηγός του αυτοκινήτου παραπονιόταν ότι με δυσκολία μπορούσε να κρατήσει το τιμόνι. Λίγο υπερβολικό, δεν νομίζεις? Την Επανάσταση όλο και λιγότεροι άνθρωποι έχουν όρεξη για δουλειά. Σαν να έχουν κακομάθει, νομίζω. Σου έχω πει ότι μοιάζει σαν να σε έχει ζωγραφίσει ο Μοντιλιάν. Κάθε φορά. Πάντως το άγαλμα της 6ης Δεκεμβρίου είναι ακόμα στη θέση του. Τι σχεδιάζει ο αγωνιστής της ελευθερίας με τον Μη? Δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Μόνο σχέδιο. Δεν μπορούμε να βρούμε κριτικά. Ίσως μόνο τότε να το θάψουμε κίτρινο. Να το φάτε, ας πούμε. Να το φάτε πώς φαίνεται? Καλό αυτό, Νάντση. Πολύ καλό. Όμως έχει λάθος να μην σας θέλει. Θα μου πεις βέβαια αυτός είναι ο ρόλος σου εσένα, έτσι. Πρέπει να τρως. Αυτά τα πουρα είναι ειδικά για σένα, αγκαλίτσα. Και να θυμάσαι ότι κάποτε θα είμαστε μαζί. Όπως θέλουμε, ε. Να το θυμάσαι αυτό μαζί. Θυμίζεις τον παλιό μου αυτό. Τον καλό χοντρό, όχι τον κακό. Πρέπει να φύγω, έχω αργήσει. Προτείνεται όπως οι χοντροί αυτού του κτηρίου ακολουθήσουν μια πορεία μαχητικής αγάπης, καταναλώνοντας σωματικώς ένα στέλεχος της Επανάστασης ή ένα μνημείο της Επανάστασης, παραδείγματος χάρη το άγαλμα της 6ης Δεκεμβρίου. Μια τέτοια πράξη μπροστά στα μάτια της Επανάστασης θα θεωρηθεί αρμόζουσα. Οι χοντροί αυτής της κοινωνίας έχουν κατηγορηθεί ανεπιφύλακτα και για την αγάπη τους στην πολυφαγία, τη φιλαυτία, τον ηθελημένο αποκλεισμό τους από την Επανάσταση. Το φαγητό είναι μια απόλυτη και σχολαστική πράξη καταναλωτισμού. Οι χοντροί ενσωματώνουν μέσα τους όλα όσα είναι καλά και ευγενή μέσα στην Επανάσταση και αποβάλλουν κάθε τι κακό. Με άλλα λόγια, τα σώματα των χοντρών θα επιφέρουν την κάθαρση της Επανάστασης.
είναι στα αλήθεια. Δεν μου είχε περάσει από το μυαλό πως θα σκεφτόταν την Άνση. Θα το κάνει στα αλήθεια. Θα τη φάει, ρε. Ξέρεις πως είναι αυτός. Κανείς δεν θα φάει την Άνση. Μόνο το άγαλμα. Είναι σατανικός. Το γουστάρι που είναι χοντρός. Που ξέρεις ότι δεν θα το κάνει. Τι απ' όλα. Ε, θα να τεινάξει και εμάς ο μαλάκας. Καλύτερα να τη γαμίσει την Άνση. Πάντα καλόπιστος Φιτζ. Έτσι δεν σας έλεγα πως θα γίνουν τα πράγματα και εσύ με κορόιδευες. Ιδεολόγια. Έτσι έχουν τα πράγματα, κύριε. Μπορεί να το έχει κάνει ήδη. Πώς έχει κατάσταση. Ο Φαντονής σχεδιάζει να φάει την Άνση. Να ξέρουμε, το έχουμε συζητήσει. Πρέπει να τον σταματήσουμε. Ας το να πει. Τι γίνεται εδώ μέσα? Όργιο! Ε! Ένα στόλο θα ταΐζεις με αυτό, ναι. Για βαλσάμο μαγκάν. Για τις δύσκολες εποχές που έρχονται. Μαεστρία. Θα κάτσει σήμερα κι η Νάνση. Μια κατάσταση κρίσεως περιστασιακά προκαλείται ως από μηχανής θεός, καθυπόδειξη, αλλά συνήθως προκύπτει αυθόρμητα και πρέπει πάντως να ενθαρρύνεται.
Από αυτό το σημείο και στο εξής, όπως αναλύω αργότερα στην αναφορά μου, η Επανάσταση ακολουθεί παρόμοια πορεία και οι Φαντονοί εξαφανίζονται πάντα επιτυχώς, ενώ οι νέοι Φαντονοί αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ομάδας. Άνοιξε το κολόκου τόσο και βάλε τα χρωμοψίκουλά σου μέσα εκεί. Σε πειράζει ένα το κουτί. Ναι, με πειράζει. Τα ψίκουλά μου σε πειράζει. Σε τράζω σε ένα αποστρό εγώ. Ναι. Σε τράζω σε ένα αποστρό εγώ. Ναι, δεν θέλω να πω σαν ζω μπροστά στα μάτια μου. Σαν ζω, σαν ζω, σαν ζω. Ζω, ε. Σε πειράζει σε ένα ζω, σαν ζω, ε. Δεν διώξα να το βάζει. Από συσίδιο. Γι' αυτό. Μην πεις εσύ τίποτα. Γι' αυτό σε διώξα να το συσίδιο. Και δεν πειράζει σε κανένας. Από εδώ και πέρα όλοι θα τον φωνάζουμε Φαντονί. Περιστέρη.